έχει πει ξεκάθαρα. Είναι ευγενή άνθρωπο, δεν είναι. Λοιπόν, εδώ το έχουμε. Ε, Α πούμε, ναι εγώ τι είπε. Για την πρώτη αντίρρηση του κ. Χιλάνδη. Θέλω σχετά. να το διαβάσω, Είπε σαν ε... να ακούω τον κύριο Μαρινάκη. Ακριβώ. Ε, δεν διαφωνώ κι εγώ σε αυτό. Διαβάσαμε κάποιε δηλώσει και νομίζαμε ότι τι έκανε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Δυστυχώ είδαμε ότι τι έκανε ο αρχιεπίσκοπο Ιερόνιμο. Σε ρόλο εκπροσώπου τύπου τη κυβέρνηση ο αρχιεπίσκοπο. Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι. Πόσο κομψό είναι ένα μήνα πριν τι εκλογέ ο κύριος Μητσοτάκη να εργαλοποιεί τον κύριο τον Αρχιεπίσκοπό μα και να και πηγαίνει... Και ο Μακαριότατος Η Ν. Δημοκρατία τον εργαλοποιεί. Σε φωτογραφίες, στο site, επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο. Όλα αυτά είναι εργαλοποίηση. Ακούστε, εμένα δεν θα με δίνετε ποτέ με Αρχιεπίσκοπο ή με τροπολή φωτογραφία. Και είναι επιλογή μου, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν εργαλοποιώ την θρησκεία. Αυτοί λένε ότι εγώ εργαλειοποιώ τη θρησκεία, αλλά οι ίδιοι το κάνουν. Ήταν σφάλμα του κύριο Χίταση η συγκεκριμένη τοποθέτηση λίγη, λίγη ώρα μετά την τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου. Θεωρώ ότι ο κάθε βουλευτή και κατά το Σύνταγμα έχει τη δική του προσωπική άποψη. Δεν θα στερείς το δικαίωμα από ένα βουλευτή και Άρα άποψη. δεν έχετε διαφορετική γραμμή. Ούχι. Άρα και εσεί θεωρείτε ότι ο αντίστοιχο. Θεωρώ ότι αυτό που έγινε σε... ήταν αν φέρει το πολιτικό προσωπικό τη χώρα.